Καλησπέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Το τι πρέπει να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για το ζήτημα του δημόσιου χρέους, νομίζω αποκρυπτογραφείται εάν εξετάσουμε τι έγινε τις τελευταίες λίγες εβδομάδες. Θα σταθώ στα λεπτά και στα δευτερόλεπτα, θα ξεκινήσω από τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που σχολίασε προηγούμενα ο Άρης. Μιλάω για την εκείνη τη Δευτέρα που μαθαίνουμε από τους Financial Times ότι η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος Γιάννη Βαρουφάκη σε συνάντηση που έχει στο Λονδίνο με επενδυτές αποσύρει επίσημα το ζήτημα της διαγραφής του δημόσιου χρέους. Το ίδιο το βράδυ βγαίνει το Μαξίμου και το διαψεύδει. Την επόμενη μέρα το βλέπουμε από τους ανταποκριτές του ελληνικού τύπου και το Βερολίνο συγχαίρει την ελληνική κυβέρνηση επειδή επιτέλους ορίμασε και απέσυρε το αίτημα της διαγραφής του δημόσιου χρέους. Στη συνέχεια, δεύτερο στιγμιότυπο είναι που βλέπουμε για πρώτη φορά που ακούμε το μνημόνιο να χωρίζεται σε 70 και 30% και να μαθαίνουμε πάλι διαστόματος του Υπουργού Οικονομικών πως το 70% ήταν καλό μνημόνιο και το 30% ήταν κακό μνημόνιο, άρα μην είμαστε και τόσο πολύ αντιμνημονιακοί, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε, να τηρούμε ένα κομμάτι από το μνημόνιο παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι φτάνουμε στο mail Βαρουφάκη πριν από μία εβδομάδα, το οποίο σηματοδοτεί μία στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τις θέσεις της κυβέρνησης και τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Ξεχωρίζω τη διαιώνιση του καθεστώτος και δαιμονίας της ελληνικής οικονομίας, το γεγονός ότι περιλαμβάνει την παρέτηση της ελληνικής κυβέρνησης από την ψήφιση νόμων, κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο να εκχωρεί στην Τρόικα βέτο και να νομοθετείς εάν και εφόσον η Τρόικα σου δίνει το δικαίωμα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι η αναγνώριση του δημόσιου χρέους. Σας διαβάζω μια φράση που υπάρχει στην τελευταία σελίδα, στην πέμπτη παράγραφο από το τέλος της συμφωνίας του Eurogroup, που λέει «Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική τους δέσμευση να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως». Εν ολίγης, είμαστε αντιμέτωποι μπροστά σε μία ταχεία διολίσθηση της κυβέρνησης, σε ένα πισωγύρισμα, σε μία στροφή 180 μοιρών, η οποία μας προειδεάζει για τα χειρότερα. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό το οποίο θα δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι η κυβέρνηση να υποκύπτει στους εκβιασμούς των πιστωτών και να καταλήγουμε μετά από 4 μήνες, όταν θα ολοκληρωθεί και αυτή η περίοδος, το μεσοδιάστημα που δέχτηκαν να παραχωρήσουν οι πιστωτές, να οδηγείται σε ένα νέο μνημόνιο, σε μια νέα δανειακή σύμβαση, εξού και η συζήτηση για ένα νέο δάνειο 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αυξήσει την υπερχρέωση της Ελλάδας και θα επιτείνει τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει από τώρα εμείς να δημιουργήσουμε ένα κίνημα το οποίο με καθαρό, με σαφή τρόπο θα ζητάει μονομερή διαγραφή του δημόσιου χρέους. Τίποτα παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Δεν θέλουμε διαγραφή του δημόσιου χρέους γενικά και αόριστα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η διαγραφή του δημόσιου χρέους έγινε και το 2012 και το αποτέλεσμα ήταν και το δημόσιο χρέος να αυξηθεί και η ανεργία να αυξηθεί και οι μισθοί να μειωθούν και να χαθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να υπάρχουν εν ολίγης δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις. Δεν κρύβουμε εμείς επίσης τις συνέπειες, όπως έκανε η κυβέρνηση όταν έλεγε «γενικώς και αορίστως παλεύω κατά της λιτότητας» και τελευταία στιγμή είπε «ναι, αλλά ξέρετε, πρέπει να συγκρουστώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το είχα υπολογίσει αυτό». Εμείς πιστεύουμε ότι πάλι ενάντια στο δημόσιο χρέος σημαίνει καθαρά και ξάστερα πάλι ενάντια σε Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ρήξη είναι αναπόφευκτη εάν θέλουμε να ξεφορτωθούμε άπαξ και διαπαντός το δημόσιο χρέος. Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστια για την υπερχρέωση του ελληνικού λαού και για την φτωχοποίηση που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι γενικά και αόριστα των αγορών, το ελληνικό δημόσιο χρέος
από ιδιωτικό χρέος, από εκεί που το χρωστούσαν δηλαδή οι τράπεζες, έγινε δημόσιο χρέος. Και φτάσαμε σε μια εποχή που τα πάντα ιδιωτικοποιούνται, το δημόσιο χρέος να κρατικοποιηθεί. Η σύγκρουση με την Ευρωζώνη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπόφευκτη αν παλεύουμε ενάντια στο δημόσιο χρέος, για τον πολύ απλό λόγο ότι μέχρι στιγμής τα 2/3 της Τρόικας ήταν Ευρωπαίοι και τα 2/3 των λεγόμενων θεσμών που θα συνεχίσουν από εδώ και πέρα την επιτήρηση της ελληνικής οικονομίας και την κυδαιμονία μας πάλι θα είναι Ευρωπαίοι. Επί αυτού καμία ουσιαστική αλλαγή δεν επήλθε. Αυτή ακριβώς η Τρόικα στο παρελθόν, οι θεσμοί σήμερα είναι που ευθύνονται. Γιατί μέχρι τώρα φτωχοποίηση και για το στραγγαλισμό της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πρωτοβουλία για κινήσεις καλής θέλησης, για χειρονομίες φιλικές απέναντι στους πιστωτές, όπως συμβαίνει κατά κόρο τις τελευταίες εβδομάδες, παραβλέποντας τον θανάσιμο εναγκαλισμό τις εχθρικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Eurogroup απέναντι στην Ελλάδα, ισοδυναμούν, προετοιμάζουν το έδαφος για νέα βήματα προς τα πίσω. Μπροστά μας έχουμε 4 μήνες. Σε αυτούς τους 4 μήνες έχουμε το χρόνο, έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία πως μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδια που εξυφαίνονται, μπορούμε να ακυρώσουμε το σχέδιο για μια νέα δανειακή σύμβαση, για ένα νέο μνημόνιο. Αυτό που απαιτείται είναι με θάρρος, με αυτοπεποίθηση να ανοιχτούμε στην κοινωνία διοργανώνοντας ημερίδες που να αναπτύξουμε, να τεκμηριώσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε γιατί μπορεί και πρέπει να διαγραφεί το δημόσιο χρέος, φυλάδια με επιχειρήματα όπως ανέφερε προηγούμενα και ο Θέμης ο Παλασόπουλος, λαϊκές συγκεντρώσεις, ανοιχτές συγκεντρώσεις με πικέτες που να δείξουμε ότι πέρα από τους πιστωτές υπάρχουμε και εμείς και θα μας βρίσκει απέναντί της η κυβέρνηση και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που απαιτείται είναι να βάλουμε μπροστά το γεγονός ότι το δίκιο είναι με το μέρος μας. Το γεγονός ότι από τα λεφτά των δόσεων μέχρι σήμερα μόνο το 92%, με συγχωρείτε, το 92% έχει επιστρέψει σε πιστωτές και τράπεζες και μόνο το 8% έχει πάει στον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς και αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη, όπως καταλαβαίνουμε, ότι έγινε συντάξεις ή νοσοκομεία ή σχολεία. Να δείξουμε πως το δημόσιο χρέος το έχουμε πληρώσει τα τελευταία 25 χρόνια σχεδόν 2 φορές για να συνεχίσει να είναι σήμερα σε ένα επίπεδο το οποίο απλά είναι μη βιώσιμο ακόμα και για το δούνου του. Να δείξουμε ότι οι δόσεις έσωσαν τις γαλλογερμανικές τράπεζες και τα δάνεια και όχι τον ελληνικό λαό. Να θυμίσουμε ένα χαρτί το οποίο κυκλοφόρησε πέρσι για μια Κυριακή από το Έθνος, αφού πρώτα το είχε βγάλει η Wall Street Journal και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, που είναι η δέσμευση των Γάλλων και των Γερμανών και των Ολλανδών στη συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 10 Μαΐου του 2010, που όταν ρωτήθηκαν από τη Βραζιλία και την Αργεντινή τα ομόλογά σας που είχαστε εκτεθειμένοι στην Ελλάδα, τι πρόκειται να κάνετε, και λέει εκεί: η Ολλανδική, Γαλλική και Γερμανική αντιπροσωπεία δεσμεύονται στο δούνου του πως οι τράπεζές τους θα διατηρήσουν την έκθεσή τους στο ελληνικό δημόσιο χρέος. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Σε 2 χρόνια μέσα τα ξεφορτώθηκαν τα ομόλογα και τα φορτώθηκαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία και οι ελληνικές τράπεζες. Τέλος, να δείξουμε, να διατρανώσουμε πως για το γεγονός ότι σήμερα το δημόσιο χρέος έχει τεθεί εκτός ελέγχου, 180% λέγεται εκτός ελέγχου το δημόσιο χρέος, ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι πιστωτές μας, οι οποίοι το πήραν από 299 δισεκατομμύρια και το πήγαν 325, αφού μεσολάβησε η μεγαλύτερη διαγραφή δημόσιου χρέους ύψους 106 δισεκατομμυρίων και από ένα επίπεδο 115% και το φτάσαν στο 185%. Πιστεύω πως το δίκαιο είναι με το μέρος μας και μπορούμε να νικήσουμε. Ευχαριστώ.